μία μόλις μέρα μετά τη μεγάλη εκδήλωση των σωματείων του Εργατικού Κέντρου, την εκδήλωση αλληλεγγύης, την εκδήλωση που στηρίζει τα λαϊκά μαθήματα που γίνονται δωρεάν σε παιδιά λαϊκών οικογενειών στο Εργατικό Κέντρο, την εκδήλωση που στηρίζει συνολικά τις πρωτοβουλίες, τους αγώνες, τις δραστηριότητες των σωματείων της πόλης μας, η Δημοτική Αρχή είχε το θράσος να έρθει να επιδώσει πρόστιμο 800 ευρώ στο Εργατικό Κέντρο με το πρόσχημα της αφιζορύπανσης. Είναι αισχροί αυτοί που κυριολεκτικά μαυρίζουν τη ζωή του γιαννιώτικου λαού, αυτοί που έχουν ευθύνη με την πολιτική τους, βρωμίζουν κυριολεκτικά την πόλη και τη ζωή μας. Αυτοί που λίγες μέρες πριν, γιατί η πόλη ήταν ακαθάριστη και τα φρεάτια, πνίγηκαν ολόκληρες γειτονιές, έκλεισε η μισή πόλη, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Μας μιλάνε εμάς ότι ρυπαίνουμε αυτοί που το εργοτάξιο του Δήμου είναι υγειονομική βόμβα. Αυτοί που πλένουν τα απορριμματοφόρα στην όχθη της λίμνης. Αυτοί που δεν προσλαμβάνουν προσωπικό για καθαριότητα, με αποτέλεσμα μέσα στον καύσωνα από την εντατικοποίηση και από την πίεση στους εργαζόμενους, εργαζόμενοι να καταρρεύσει κυριολεκτικά και να κινδυνεύσει η ίδια. Αυτοί που έχουν την πόλη σε αυτά τα χάλια. Αυτοί που δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, που δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, τολμάνε να επιβάλλουν πρόστιμο στο Εργατικό Κέντρο. Η φωνή των εργατών δεν πρόκειται να αφημιωθεί. Ό,τι και να κάνουν, οι δράσεις του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων θα συνεχιστούν. Γιατί πηγάζουν από την ανάγκη μας για τη ζωή, γιατί πηγάζουν από την ανάγκη την δική μας και των οικογενειών μας να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Για να διεκδικήσουμε μισθούς, να διεκδικήσουμε ελεύθερους χώρους, να διεκδικήσουμε την υγεία, την πρόνοια, να διεκδικήσουμε να μην μας παίρνουν τα σπίτια οι τράπεζες. Δεν θα σταματήσει καμιά δημοτική αρχή, καμιά εργατοσία αυτή τη δράση μας. Τολμάνε να επιβάλλουν πρόστιμο στο Εργατικό Κέντρο αυτή που πριν λίγα χρόνια ουσιαστικά χάρισαν 3 εκατομμύρια, σβήσαν 3 εκατομμύρια πρόστιμο στις δυο μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης νερού της πόλης μας. Για την πολιτική τους, ποιος θα τους βάλει πρόστιμο? Ποιος θα τους βάλει πρόστιμο για αυτά τα χάλια που είναι η πόλη? Προσπαθούν και πατάνε πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, πάνω στο γεγονός ότι η πόλη είναι βρώμικη με δική τους ευθύνη, με ευθύνη της πολιτικής τους, για να χτυπήσουν το Εργατικό Κέντρο. Δεν θα τα καταφέρουν, δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη δράση μας, όσα πρόστιμα και αν επιχειρήσουν να βάλουν. Χθες είχαμε την εκδήλωση αλληλεγγύης, όπως ξέρετε, στους αμπελόκηπους στην πλατεία Χατζή. Αλήθεια, η Δημοτική Αρχή έχει πάει να δει πως είναι αυτή η πλατεία που καθημερινά παίζουν εκατοντάδες παιδιά μέσα στις πέτρες και στα χαλίκια? Γι' αυτά ποιος θα βάλει πρόστιμο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή? Ποιος θα βάλει πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή για τα υπέρογκα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη? Ποιος θα βάλει πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή που ολόκληρες γειτονιές της πόλης μες στο κατακαλό καιρό τις άφησε χωρίς νερό? Και ένα νερό που ο γιαννιώτικος λαός πραγματικά το πληρώνει χρυσάφι, που είναι το ακριβότερο νερό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Σε μια περιοχή που οι υδροφόροι ορίζοντες είναι τέτοιοι που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει νερό, κι όμως ολόκληρες γειτονιές μην αγχωρίζουν. Ποιος λοιπόν θα τους βάλει πρόστιμο? Ποιος θα βάλει πρόστιμο σε αυτή τη Δημοτική Αρχή για τα σπίτια στο Βοτανικό που πνιγήκαν? Ποιος θα βάλει πρόστιμο στη Δημοτική Αρχή για όλες αυτές τις καταστροφές? Τα πρόστιμά τους λοιπόν εμείς τους τα επιστρέφουμε. Η εργατική τάξη ούτε εφημώνεται, ούτε παρεμποδίζεται. Έχουν τολμήσει κι άλλοι. Η Δημοτική Αρχή μπορεί να έχει κάνει την επιλογή της. Μπορεί να είναι με την πλευρά της κυβέρνησης, με την πλευρά της μεγαλοεργοδοσίας της πόλης μας. Εμείς θα είμαστε απέναντι με τους εργάτες, με το λαό, θα αγωνιζόμαστε να τους συσπυρώσουμε, θα διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, τη ζωή που μας ανήκει. Τους θα επιστρέφουμε λοιπόν να τα πληρώσουμε αυτοί. Δεκάρα τσακιστή από τη συνεισφορά των εργατών, από τα μονόευρα και τα δίευρα που πληρώνονται με αίμα από τους εργάτες, δεν πρόκειται να δώσουμε σε καμιά δημοτική αρχή, σε καμιά κυβέρνηση, ό,τι και να κάνουν. Η δράση μας θα συνεχιστεί. Όταν η Δημοτική Αρχή, οι εργοδότες, έρχονται να επιβάλλουν οποιαδήποτε κατασταλτικά μέτρα σε βάρος του λαού, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, ως μέρος του λαού αυτής της πόλης, θα είναι πάντα με τη μεριά των εργαζόμενων, με τη μεριά του λαού. Στην προκειμένη περίπτωση για μας, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ίδιο το σωματείο μας
έζησε την προσπάθεια τρομοκράτησης και καταστολής όταν στη συνέντευξη τύπου η Δημοτική Αρχή έφερε την αστυνομία για να σταματήσει τη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, τα σωματεία της πόλης δίνουν τις συνδρομές στο εργατικό κέντρο για να λειτουργήσει. Και προφανώς αυτό δεν φτάνει για να είναι το εργατικό κέντρο έτσι όπως πρέπει να είναι, με το σωστό προσανατολισμό στο πλάι του λαού. Σε αυτά τα χρήματα που προσπαθούν με αίμα οι εργαζόμενοι να μαζέψουν για να φροντίσουν οι ίδιοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους μέσα από το εργατικό κέντρο, δεν θα βάλει χέρι καμία δημοτική αρχή. Η επιβολή προς Δήμου ουσιαστικά είναι η προσπάθεια να τρομοκρατήσουν το εργατικό κέντρο και να βάλουν χέρι στα ταμεία του εργατικού κέντρου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε οι εργαζόμενοι που είναι δίπλα μας, που αγωνίζονται δίπλα μας κάθε φορά που ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ προσπαθεί να ζητήσει να καθαρίσει αυτή η πόλη, με αφορμή τη βρωμιά αυτή τη πόλη για την οποία οφείλεται πρώτη και κυριότερη η Δημοτική Αρχή, να έρθει να επιβάλλει και πρόστιμο και να έρθει να προσπαθήσει να επιβάλλει κατασταλτικά μέτρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Αν ήθελαν να καθαρίσει η πόλη, έπρεπε να γίνει προσλήψη μόνιμου προσωπικού. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να μιλάμε για το πόσους εργαζόμενους θα προσλάβουμε φέτος. Αντίθετα, δεν προσλαμβάνουμε κανέναν και η απάντησή μας είναι πώς θα βάλουμε και πρόστιμο. Η διακίνηση ιδεών που γίνεται δεν μπορεί να συγχαίεται με την διαφήμιση που κάνει ο κάθε ένας επιχειρηματίας. Σε καμία των περιπτώσεων. Και το γεγονός ότι βάζουμε εδώ πέρα το ίδιο μια εκδήλωση αλληλεγγύης που έχει σκοπούς που έχουν αποδειχθεί μέσα στην πόλη, ποιοι είναι, τι δουλειά κάνει το εργατικό κέντρο και τη συγχαίουμε με την επιχειρηματική δραστηριότητα, από μόνο του δείχνει για ποιο λόγο θα συνεχίσει αυτή η βρωμιά να ζεύγει μέσα σε αυτή την πόλη.